Όπως αναφέραμε, ο Ατρόμητος Χαλανδρίου βασίζεται αποκλειστικά στους δικούς του νεαρούς παίκτες. Είπαμε ότι διαθέτει το πιο νεανικό ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Νούλης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, που δεν έχει κλείσει καν τα 19 και πέτυχε πέρσι, μάλλον φέτος, 19 γκολ και βοήθησε τα μέγιστα στην άνοδο της ομάδας στη Β' κατηγορία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρώτη προπόνηση σήμερα, ξεκίνησε η προετοιμασία. Δύσκολη η πρώτη μέρα. Προετοιμάστηκα και μόνος μου όσο μπορούσα, ώστε να αντέξω στην πρώτη προπόνηση, γιατί ο κ. Κολοβός μας ζορίζει αρκετά. Αλλά ναι, πέρασε όμορφα η προπόνηση και ξεκούραστα, πιστεύω. Πώς ήταν η σεζόν? Η σεζόν ήταν δύσκολη. Ξεκινήσαμε πολύ με μικρής ηλικίας ρόστερ και στην αρχή δεν ήταν καλά τα πράγματα. Χάσαμε τους πρώτους αγώνες, το κλίμα δεν ήταν τόσο καλό, αλλά δουλέψαμε σκληρά και στους επόμενους αγώνες βελτιωθήκαμε και πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. 19 γκολ. 19. Ποιο είναι το ίνταλμά σου? Το ίνταλμά μου είναι ο Λιονέλ Μέση. Από την Ελλάδα, θαυμάζεις κάποιον? Από την Ελλάδα προτιμώ το εξωτερικό, λόγω ποιότητας. Στόχος του Ατρόμητου? Το Ατρόμητο είναι να πάει προφανώς κοινική άνοδος, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, γενικότερα. Υπόσχεσαι και πολλά γκολ φέτος? Δεν υπόσχομαι τίποτα, θα δουλέψω σκληρά και με τη βοήθεια των συμπαικτών θα προσπαθήσω να βάλω ακόμα περισσότερα γκολ. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις η άνοδος που θα ήθελες κάπου να την αφιερώσεις? Δεν την αφιερώσω κάπου. Βασικά θα την αφιερώσω στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή, γιατί εμείς δουλέψαμε, εμείς ματώσαμε και θυσιάσαμε πολλά πράγματα για να πετύχουμε αυτή την άνοδο. Ωραία. Και οι φίλοι που θα έρθουν να παρακολουθούν τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, γιατί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει την ομάδα? Να έρθει για να δει ωραίο ποδόσφαιρο, να δει νέους παίχτες να εξελίσσονται, να δει γκολ, γιατί παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτά. Το όνειρό σου είναι να κάνεις και την καριέρα που έκανε και ο Βασίλης Ολάδης? Θα το έλεγα, ναι. Καλή σεζόν, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ.